Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ελεύθερο λογισμικό και πώς μπορούμε από όλο το ελεύθερο λογισμικό να φτιάξουμε μια επιχείρηση σαν developers και να έχουμε κέρδος από αυτό. Αυτό που στο εξωτερικό, από την έρευνα που έκανα στα διάφορα site, το οποίο δημιουργεί αυτές τις εταιρείες, ελάκ, είναι τα λεγόμενα open source business models. Δηλαδή στο ίντερνετ έτσι θα το βρείτε, αν θέλετε και εσείς να ψάξετε το θέμα και να δείτε τι υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά έκανα εδώ πέρα μια παρουσίαση στο Impress και ας τη δούμε. Λοιπόν, ελεύθερο λογισμικό και επιχειρηματικότητα. Έχουμε το ερώτημα, μπορεί κάποιος να στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση ως developer με ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό? Από τη στιγμή που κάθε GPL λογισμικό μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί και να διανεμηθεί ακόμη και χωρίς κόστος, πώς μπορεί να στηθεί μια τέτοια επιχείρηση? Θα έχουμε κέρδος? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει κάτι τέτοιο. Οι προοπτικές του ανοιχτού λογισμικού. Στο open source έχουμε όλα τα εργαλεία ανάπτυξης, όπως compiler, IDE, όλα δωρεάν, έτοιμα. Έτοιμο κώδικα δωρεάν σε βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες λογισμικού δωρεάν. Πέρα από τον κώδικα του ενός project έτοιμου, μπορούμε να βρούμε και βιβλιοθήκες ξεχωριστές, ανεξάρτητες. Π.χ. θέλω μια βιβλιοθήκη PDF, θέλω μια βιβλιοθήκη MySQL, θέλω μια βιβλιοθήκη Network. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε όλα στο όπισμα μας, τα δίνει δωρεάν. Τώρα, το κόστος που κάποιος γλιτώνει από αυτό, αν έρχεται σε ένα ποσό, ας πούμε, είδα εγώ το Visual Studio, το Enterprise, ας πούμε, το Ultimate κάνει 10.000 ευρώ για το περιβάλλον ανάπτυξης. Και κάθε library που κάποιος αγοράζει για να υλοποιήσει μια εφαρμογή κυμαίνεται από 100 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ας πούμε, ανάλογα το τι θέλει να κάνει. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε σαν open source. Οπότε έχουμε όφελο σαν developers, έτσι. Ας δούμε όμως τώρα λίγο για την άδεια την GPL μερικές λεπτομέρειες. Αν κάποιος χρησιμοποιεί GPL κώδικα και βιβλιοθήκες GPL, πρέπει το τελικό έργο να είναι και αυτό GPL. Τι σημαίνει αυτό? Αν όμως θέλουμε να πρωτού δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό για το developer και για τον πελάτη, να δούμε λίγο τι γίνεται αν θέλουμε να περιορίσουμε μερικά δικαιώματα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με τις λεγόμενες άδειες Permissive Free Software License. Ας δούμε μερικά παραδείγματα σενάρια επιχειρηματικότητας με το open source, εργαλεία και κώδικα, για να γίνει πιο κατανοητό όλα αυτά που λέμε. Σενάριο πρώτο. Είμαστε developer, έτσι. Ο κατασκευαστής αναπτύσσει λογισμικό από έτοιμο ελεύθερο κώδικα GPL. Ωραία, μέχρι εδώ. Κατά συνέπεια, μειώνει το κόστος των εργαλείων και των βιβλιοθηκών για την κατασκευή του λογισμικού. Π.χ. δεν αγοράζω Visual Studio και τη βιβλιοθήκη PDF, viewer.h, αλλά χρησιμοποιώ GPL κώδικα, έτσι. GPL IDE και GPL βιβλιοθήκη. Ο πελάτης τώρα, εμείς κερδίσαμε το κόστος, έτσι, του IDE και όλα αυτά. Ο πελάτης τι παίρνει? Ο πελάτης παίρνει στα χέρια του λογισμικό GPL με όλα τα δικαιώματα από τις ελευθερίες της άδειας, δηλαδή να μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμα χρήσης, να μελετήσει τη λειτουργία του προγράμματος και να το τροποποιήσει, να διανύμει αντίγραφα του προγράμματος και να βελτιώσει το πρόγραμμα και να προσφέρει τις βελτιώσεις στο κοινό, εάν θέλει. Βέβαια, τον πελάτη αυτό δεν τον ενδιαφέρει, αλλά λέμε τι μπορεί να κάνει. Ο πελάτης τώρα, στο σενάριο Α, αφορά πελάτες οι οποίοι κάνουν αποκλειστική χρήση του προγράμματος και δεν δημοσιεύουν τον πηγαίο κώδικα. Αυτό το λεγόμενο λογισμικό λέγεται ιδιωτικό λογισμικό. Δηλαδή, είναι μεν GPL, αλλά το κάνει χρήση ένας. Δεν το βάζει σε repository, site κτλ. Οπότε εμείς φτιάχνουμε λογισμικό, του δίνουμε όλες τις ελευθερίες, έχουμε υποφεληθεί που έχουμε δωρεάν κώδικα και εργαλεία κατασκευής και κάνουμε ένα λογισμικό που το χρησιμοποιεί μόνο ένας. Ο πελάτης τώρα, μισό λεπτό, σύμφωνα με τη Wikipedia, λέει
the GPL does not require you to release your modified version or any part of it. You are free to make modifications and use them privately without ever releasing them. Αυτό σημαίνει ιδιωτικό λογισμικό. Τα ωφέλη τώρα. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αντιγράφει το λογισμικό και να το χρησιμοποιεί σε πολλούς υπολογιστές. Δεν πληρώνει δηλαδή άδειες. Έτσι. Ο πελάτης μπορεί να έχει τον πηγαίο κώδικα και να επιλέγει την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με την οποία θα συνεργαστεί μετά το πρώτο release του λογισμικού. Δηλαδή, αν δεν είναι ευχαριστημένος ο πελάτης με τον πρώτο developer που έκανε το software, έχει το GPL software και πάει σε άλλο developer. Και δεν χρειάζεται να ζητήσει, δεν το δεσμεύει το GPL, από τη στιγμή που του λέει ότι είσαι ελεύθερος να το χρησιμοποιήσεις και να το τροποποιήσεις, δεν δεσμεύεται ο πελάτης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ότι θα το κάνω μόνο εγώ. Το χρησιμοποιεί ο πελάτης προς το συμφέρον του όπως θέλει. Δηλαδή έχει όφελος ο πελάτης αυτό το πράγμα. Δεν δεσμεύεται από εταιρείες. Τώρα, ο κατασκευαστής. Δεν φοβάται να δημοσιευθεί ο κώδικας του και να αντιγραφτεί χωρίς κόστος. Γιατί είναι ιδιωτικό λογισμικό. Το χρησιμοποιεί μόνο ένας. Δεν πηγαίνει σε repository, δεν πηγαίνει σε site για να αντιγραφεί, δεν πηγαίνει σε τίποτα. Αυτό είναι το σενάριο α, έτσι. Θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Ο κατασκευαστής μπορεί να πουλήσει το λογισμικό και να συνάπτει συμβόλαια αναβαθμίσεων και συντήρησης. Ο κατασκευαστής μπορεί να κατασκευάσει παρόμοιο λογισμικό για κάποιον άλλον πελάτη, βασισμένο σε αυτό το λογισμικό, στην πρώτη του ας πούμε, έκδοση. Περιληπτικά. Έχουμε καθαρά κατασκευή GPL λογισμικού χωρίς αρχικό κεφάλαιο. Έτοιμο κώδικα, έτοιμες βιβλιοθήκες. Δωρεάν εργαλεία. Και φτιάχνουμε ιδιωτικό λογισμικό, private software. Εντάξει μέχρι εδώ. Private. Όχι ιδιόκτητο, private. Το private δεν είναι ιδιόκτητο. Το private είναι ότι το κάνει χρήση μόνο ένας. Είναι ιδιωτικό λογισμικό. Παραδείγματος χάρη, ιδιωτικό λογισμικό, οι σελίδες PHP που φτιάχνουμε σε web developer είναι για ένα site, για έναν πελάτη ας πούμε. Δεν έχουμε τη σελίδα και τη δίνουμε στον καθένα, έτσι. Φτιάχνουμε μια σελίδα μόνο για έναν. Αυτές οι σελίδες PHP που μπορεί ο άλλος να δει τον κώδικα γιατί είναι scripting language, δεν κλείνεται σε binary, έτσι. Αυτό λέγεται private λογισμικό. Είναι μόνο για μια εταιρεία. Είναι το site μιας εταιρείας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τη C++, έτσι. Αυτό είναι το private software. Είναι GPL software, αλλά είναι ιδιωτικό, private. Τώρα, το όφελος πώς προκύπτει από εδώ. Πολλούμε το λογισμικό, τη συντήρησή του, αναβάθμιση, όλο αυτό είναι κερδοφορία για το developer. Δεν το δημοσιεύεις, αυτό είναι το private. Δεν το δημοσιεύεις. Το δίνεις χέρι με χέρι σε ένα CD, ας πούμε. Ή ας πούμε η ιστοσελίδα, την ιστοσελίδα δίνεις το κώδικα ας πούμε παντού. Όχι. Έχεις έναν FTP server, το βάζεις στο λογαριασμό, το φάκελο του πελάτη, έτσι. Ανεβάζεις όλα τα PHP αρχεία στο φάκελο του πελάτη. Δεν το δίνεις την ιστοσελίδα ας πούμε σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ιδιωτικό λογισμικό, private software, GPL men, αλλά private. Με αυτή τη λογική μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε software, και Python και C++, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εννοώ εδώ, να βάζουμε σε ιδιωτικό αποθετήριο. Γιατί να το βάλεις σε αποθετήριο, αυτό θέλετε. Δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις σε αποθετήριο. Ναι, μια εταιρεία που ας πούμε έχει subversion system, μπορεί να έχει ας πούμε servers που να έχει ας πούμε το subversion system της, έτσι. Yeah. Αλλά αυτό είναι μεταξύ του developer. Δεν θα το βάλεις σε ένα GitHub ας πούμε για να το μοιραστείς. Καταλαβες. Yeah. Είναι ένα GitHub ιδιωτικό της εταιρείας ας πούμε μόνο. Της κατασκευάστριας. Yeah. Ναι. Ο πελάτης που έχω να μαθήσει, να το μοτάρει. Ναι, έχει όλα αυτά τα δικαιώματα. Αλλά ο πελάτης δεν είναι developer, δεν ξέρει πώς να το κάνει. Οπότε θα χρειαστεί το developer. Μπορεί άμα δεν θέλει ας πούμε τον developer τον αρχικό να πάει σε μια άλλη εταιρεία. Ναι, έχει. Ναι. Ο πελάτης δεν θα τον πορευτεί όμως. Ο πελάτης ο ίδιος, έχει δει ας πούμε εσύ ποτέ κάποιος να κάνει δικό του site σε PHP και να το πουλήσει, αφού είναι δικό του.
Καταλαβες. Ο πελάτης δεν έχει δεν τον ενδιαφέρει να το πουλήσει. Το, σου λέει, είμαι μια εταιρεία, θέλω ένα λογιστικό πρόγραμμα, ας πούμε, να μην πάμε με PHP. Έτσι, θέλω ένα λογιστικό πρόγραμμα, custom, για μένα. Δεν, θα βάλω μέσα στοιχεία δικά μου, τα οποία πώς λειτουργεί η εταιρεία μου, θα τα συνδέσω με την λογιστική εφαρμογή του κράτους και θα κάνω ένα δικό μου custom σύστημα. Δεν έχει νόημα να το δώσω σε άλλη εταιρεία, ας πούμε. Θα δούμε μια άλλη περίπτωση που δεν, δεν βολεύει μάλλον το GPL, όπου οι πωλήσεις γίνονται με κόπιες. Δηλαδή να βγάλω ένα τουλάκι και να το πουλάω κόπιες. Εκεί πέρα δεν βολεύει να το κάνεις ιδιωτικό λογισμικό, γιατί πουλάς την κόπια. Θα το δούμε αμέσως στο σενάριο αυτό. Αλλά στο ιδιωτικό λογισμικό δεν, ο πελάτης πού να το πουλήσει, δεν έχει κάποιο λόγο για να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σενάριο Β. Developer, ο κατασκευαστής, αναπτύσσει λογισμικό από έτοιμο ελεύθερο κώδικα και ιδιωτικές βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή, που αγοράζει και κατά συνέπεια μειώνει το κόστος των εργαλείων. Εδώ πέρα τι γίνεται. Έχουμε είτε, ας πούμε, C++ open source, αλλά γράφουμε κώδικα εμείς δικό μας, αλλά θέλουμε και μια βιβλιοθήκη που θέλει ο πελάτης ειδική, ας πούμε, που είναι μόνο κλειστή, ας πούμε, κλειστού κώδικα. Που ίσως δεν υπάρχει ελεύθερη, έτσι, και πρέπει εμείς να κάνουμε μεν ελεύθερο λογισμικό, να μπορεί ο πελάτης να έχει τα ωφέλη όλα αυτά, αλλά δηλαδή το όφελος να φύγει από μια εταιρεία και να πάει σε μια άλλη, ας πούμε, που μόνο η GPL του δίνει αυτό, έτσι. Να μπορεί ο πελάτης να έχει όλα αυτά τα ωφέλη, ο κατασκευαστής να έχει ωφέλη να βρίσκει ελεύθερο κώδικα, αλλά να το συνδυάσει με μια βιβλιοθήκη, ας πούμε, ιδιόκτητη. Συγγνώμη, όχι private, ιδιόκτητη. Λοιπόν. Ναι. Αυτή η περίπτωση είναι το LGPL. Αυτή η περίπτωση είναι το LGPL. Η βιβλιοθήκη θα έχει license ιδιόκτητο. Το δικό μας το project θα είναι LGPL, που θα κάνει σύνδεση με μια βιβλιοθήκη κλειστή. Λοιπόν, να δούμε λίγο στη συνέχεια εδώ πέρα του slide. Τι όφελος έχουμε σε χρήματα. Δεν δίνουμε 10.000, ας πούμε, ευρώ για το Visual Studio το Ultimate, έτσι. Μπορώ όμως να αγοράσω τη βιβλιοθήκη PDF Viewer Show ή την PDF Viewer DLL, ας πούμε, ως ιδιόκτητο λογισμικό και να την χρησιμοποιήσω στον κωδικά μου. Αγοράζω μόνο τη βιβλιοθήκη. 100 ευρώ, 200 ευρώ, πόσο κάνει η βιβλιοθήκη, έτσι. Ναι. Ναι, γιατί αυτό το κόστος θα το μεταβιβάσει στον πελάτη. Φυσικά. Γιατί όλα αυτά τα κόστη, δηλαδή, λες εσύ, εγώ σαν developer θέλω, ας πούμε, 500 ευρώ για το πρόγραμμα. Τώρα, άμα βρω 100 ευρώ μια βιβλιοθήκη, θα πάει 600 ευρώ το κόστος του τελικού προϊόντος. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει τον πελάτη, ούτως ή άλλως. Άμα υπήρχε ένα έκδοχο το οποίο ήταν open source, θα του σύφερε. Θα μειώνει πάλι το κόστος. Το παραγόμενο τώρα έργο, τι κάνει εδώ πέρα στην LGPL. Κάνει απλά συνδέσεις με ιδιόκτητο λογισμικό. Και σαν πηγαίο κώδικας παραμένει ελεύθερος. Το αποτέλεσμα είναι LGPL και διατηρεί τις 4 ελευθερίες της GPL και ό,τι λέει η LGPL πώς γίνεται όλοι οι συνδέσεις. Το ένα αυτό είναι το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο είναι λιγότερο. Ναι, λιγότερο GPL, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, στο πρώτο σενάριο ήταν όλο GPL. Ο developer δεν είχε κόστος. Εδώ πέρα απλά δίνει την αγορά της βιβλιοθήκης μόνο που θέλει να αγοράσει και χρησιμοποιεί πάλι ελεύθερα εργαλεία και δωρεάν, έτσι. Η βιβλιοθήκη αγοράζει μόνο πελάτη. Ορίστε. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Μάλλον θα αγοράζεται, εξαρτάται το license. Άμα, ας πούμε, η βιβλιοθήκη από εκεί που θα την αγοράσει σου λέει θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα, θα αγοραστεί στο όνομα του πελάτη, ας πούμε, ίσως. Ό,τι σου λέει το license. Εδώ τώρα μιλάμε για ιδιόκτητο λογισμικό. Ό,τι λέει το license. Μπορεί να λέει μία χρήση, σε έναν υπολογιστή θα το βάλεις. Μπορεί να λέει το παίρνεις και το βάζεις, ας πούμε, σε 5 υπολογιστές. Ό,τι λέει το license. Το license της βιβλιοθήκης δεν είναι open source, δεν είναι GPL, είναι ό,τι είναι. Ναι. Λοιπόν, ο πελάτης τώρα, εδώ πέρα στο δεύτερο σενάριο, παίρνει στα χέρια του LGPL με όλα τα δικαιώματα της ελευθερίας από την άδεια αυτή.
και το χρησιμοποιεί για προσωπική χρήση ως ιδιωτικό πάλι λογισμικό. Δηλαδή πάλι εδώ ιδιωτικό λογισμικό κάνουμε. Απλά πληρώνουμε 100 ευρώ την βιβλιοθήκη, ας πούμε. Και μας δίνει η άδεια LGPL το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε open source κώδικα με μια κλειστή βιβλιοθήκη. Αυτό είναι το σενάριο Β. Περιληπτικά. Κατασκευή LGPL λογισμικού με ελάχιστο κεφάλαιο. Έτσι. Εδώ πληρώνουμε κάποια χρήματα. Όμως έχουμε δωρεάν εργαλεία, το IDE ας πούμε, και παράγουμε ιδιωτικό πάλι λογισμικό. Εντάξει. Και εδώ πέρα η κερδοφορία έρχεται από την πώληση του λογισμικού, τη συντήρηση και την αναβάθμιση. Ας δούμε ένα άλλο σενάριο. Τα παραπάνω σενάρια, λοιπόν, αυτά που είδαμε, αφορούν δουλειές όπου ο πελάτης είναι μεμονωμένος, ένας, και κάνει αποκλειστική χρήση του λογισμικού ως ιδιωτικό λογισμικό. Τι γίνεται όμως με τη βιομηχανία λογισμικού? Τι γίνεται αν θέλει μια εταιρεία να βγάλει ένα γενικής χρήσης εργαλείο? Π.χ. θέλω να βγάλω χιλιάδες κόπιες για ένα εργαλείο γραφής σε DVD, υποθετικό προϊόν Nerox, έτσι, το οποίο θα το πουλάω σε χιλιάδες χρήστες. Εδώ τι γίνεται? Σε μια τέτοια περίπτωση το μοντέλο GPL-LGPL δεν βολεύει. Η κερδοφορία εδώ πέρα έρχεται από την πώληση κόπιας. Αν ήταν GPL και ELGPL, θα μπορούσε ο καθένας να το πάρει, να το κάνει build και να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του. Έτσι. Εμείς όμως εδώ πέρα τι θέλουμε? Θέλουμε να κόψουμε το δικαίωμα το να μπορεί ο χρήστης να κάνει κόπιες. Έτσι. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η κερδοφορία εδώ έρχεται από την πώληση κόπιας. Στην περίπτωση αυτή μπορώ να χρησιμοποιήσω εργαλεία GPL, αλλά όχι κώδικα GPL. Δηλαδή, σαν developer μπορώ να χρησιμοποιήσω το IDE, αλλά δεν μπορώ να πάρω κώδικα από βιβλιοθήκες που να είναι GPL. Θα πρέπει να τις κάνω εγώ ή να αγοράσω ιδιόκτητες. Έτσι. Αλλά σαν εργαλεία, σαν developer, εγώ πάλι θα έχω μειωμένο κόστος, γιατί χρησιμοποιώ δωρεάν εργαλεία. Με άλλα λόγια, το όλο project θα αναπτυχθεί σε IDE, π.χ. code blocks, που είναι GPL, θα το μεταλλογολοθήσει ας πούμε ο GCC, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει ο κώδικα GPL. Έτσι. Θα πρέπει να αγοράσω τις βιβλιοθήκες σαν ιδιόκτητο λογισμικό εδώ πέρα, είτε να βρω βιβλιοθήκες με άδεια Permissive Free Software License. Να δούμε τώρα τι είναι το Permissive Free Software License. Το αποτέλεσμα λοιπόν δεν θα είναι GPL ή LGPL. Η άδεια τύπου Permissive περιορίζει τον τελικό χρήση σε διάφορα θέματα. Τέτοια ας πούμε είναι η BSD άδεια. Και η LGPL Permissive είναι, αλλά επειδή είναι GPL σου δίνει πάλι τα δικαιώματα. Permissive Free Software License. Ας δούμε την περίπτωση των αδειών BSD. Τι λέει η BSD? Οποιοσδήποτε κώδικας εκδοθεί με την άδεια BSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει ο developer, με τη μόνη προϋπόθεση ότι πρέπει να γίνει αναφορά στο δημιουργό των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, η BSD είναι συμβατή με GPL γιατί σου λέει οποιοσδήποτε τρόπος, τα δίνω όλα ελεύθερα. Ή μπορεί να είναι, δεν τα δίνω όλα ελεύθερα, κόβω ένα δικαίωμα. Π.χ. να μην κάνεις κόπιες. Μπορεί να δεις το source κώδικα, αλλά δεν κάνεις κόπιες, ας πούμε. Κάνεις ό,τι θέλει ο developer. Δηλαδή, ενώ η GPL λέει τέσσερις ελευθερίες, η BSD αυτές οι τέσσερις ελευθερίες ή τις αφήνει όπως είναι, ή όποια θέλει κόβει. Ή κάνει συνδυασμούς, ό,τι θέλει κάνει, έτσι. Σου λέει, οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει ο developer. Σε αντίθεση με την GPL, δεν απαιτείται απελευθέρωση του κώδικα, αλλά δεν απαγορεύεται κιόλας. Μπορεί να είναι δηλαδή, η BSD είναι συμβατή με GPL γιατί σου λέει όλα ελεύθερα. Ναι. Ναι. Strict αυστηρά, επειδή μπορεί να κάνει developer ό,τι θέλει, δεν είναι. Αλλά επειδή μπορεί να επιλέξει να τα απελευθερώσει όλα, με αυτόν τον τρόπο είναι συμβατή. Δεν είναι όμως προαπαιτούμενο. Ενώ το GPL είναι προαπαιτούμενο να υπάρχουν οι ελευθερίες, η BSD σου λέει κάνε τι θες. Γι' αυτό λένε ότι η απελευθερία και για να το δείτε. Δεν το ξέρω τώρα αυτό τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Επειδή λένε ότι βασίζεται σε BSD, λένε. Το macOS βασίζεται σε BSD. Ναι. Ναι, δεν το δίνει τον κώδικα. Έχει αποφασίσει ας πούμε το macOS να σου λέει σου δίνω binary μόνο.
Συγκεκριμένα, η BSD έχει τρεις ρήτρες. Και τι λέει? Επιτρέπει τη χρήση του λογισμικού ως ιδιόκτητο ή όχι. Οπότε όταν είναι όχι, είναι συμβατή με την GPL. Όταν όμως δεν είναι, είναι ιδιόκτητο, δεν είναι, έτσι. Την ενσωμάτωση του λογισμικού σε άλλα ιδιόκτητα λογισμικά. Δηλαδή, το λογισμικό αυτό το έκανες εσύ ιδιόκτητο. Μπορείς να το συνδυάσεις με άλλα ιδιόκτητα λογισμικά. Δηλαδή, όπως έκανε η LGPL. Δηλαδή, έχω δικό μου λογισμικό BSD και παίρνω άλλες βιβλιοθήκες ιδιόκτητες. Γίνεται συνδυασμός δηλαδή. Το παραγόμενο λογισμικό μπορεί να εκδοθεί υπό άδεια κλειστού ή ιδιόκτητου κώδικα λογισμικού. Συμπέρασμα. Συνήθως η βιομηχανία λογισμικού που κατασκευάζει γενικής χρήσης λογισμικό σε κόπιες όπως tools, operating systems, drivers κτλ. Θέλει να έχει πρόσβαση σε δωρεάν κώδικα με ελεύθερα δικαιώματα ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να αγοράζει το προϊόν αλλά να μην έχει δικαιώματα. Δηλαδή εμείς σαν developers θέλουμε να τα έχουμε δωρεάν. Εμείς σαν developers θα σου πω, θέλουμε να τα έχουμε δωρεάν, να ανταλλάζουμε κώδικα, αλλά θέλουμε ο τελικός χρήστης να μην βλέπει τον κώδικα. Να δίνουμε μόνο binaries και κόπιες. Αυτό είναι στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε πώληση κόπιας. Γι' αυτό βολεύει το BSD, η άδεια BSD. Με άδεια BSD ναι. Ότι θα χρησιμοποιήσεις εργαλείο GPL, η χρήση του εργαλείου δεν σου δεσμεύει το τι θα κάνεις εσύ με το τελικό προϊόν. Αν δεν χρησιμοποιήσεις κώδικα GPL, μπορείς ακόμη και ιδιόκτητο να το κάνεις την άδεια του λογισμικού σου. Λες, ας πούμε, δικό μου software, print hello world, χρησιμοποίησα GCC, έτσι, και code blocks που είναι GPL. Όμως το print hello world εγώ το πουλάω και το κάνω ιδιόκτητο λογισμικό. Αυτό είναι πατέντα. Όχι, αυτό δεν είναι πατέντα. Αυτό είναι ότι είναι κλειστό το λογισμικό και το πουλάω και δεν σε αφήνω να δεις τον κώδικα. Εγώ όμως για να το φτιάξω έχω χρησιμοποιήσει GPL εργαλεία. Τα εργαλεία δηλαδή μπορεί να είναι GPL, αλλά αυτό που θα γράψεις εσύ μέσα στον κώδικα σου δεν είναι απαραίτητο επειδή τα εργαλεία είναι GPL να κάνεις και εσύ το GPL το έργο σου. Έτσι. Είναι ας πούμε σαν να λέμε έχω μια κιθάρα. Σου τη δίνω δωρεάν την κιθάρα. Το τραγούδι όμως που θα γράψεις και θα παίξεις δεν είναι απαραίτητο να είναι δωρεάν, μπορεί να το πουλήσεις. Εντάξει. Τα είδαμε προηγουμένως, είναι ότι ο developer, ελεύθερο κώδικα. Σε μικρές εταιρείες ή και σε μεγάλες εταιρείες, όταν υπάρχει ελεύθερος κώδικας, μπορείς να τον ανταλλάσσεις μεταξύ ας πούμε, των κοινοτήτων και των εταιρεών. Πρώτα απ' όλα, έχεις δωρεάν εργαλεία. Έχεις δωρεάν, ας πούμε, IDE. Δεν αγοράζεις Visual Studio 10.000. Έχεις δωρεάν IDE. Τα εργαλεία σου είναι δωρεάν. Έτοιμα, GPL. Ο κώδικας, τώρα πάμε στο σενάριο πάλι α, ο κώδικας πάλι μπορεί να είναι GPL. Πάλι δωρεάν. Δηλαδή, σαν developer μεταξύ μας, ο κώδικας μεταξύ μας είναι δωρεάν. Σαν GPL όμως είναι και για τους χρήστες δωρεάν. Για τον τελικό χρήστη, έτσι, τον τελικό αποδέκτη. Αν τώρα έχω permissive license, μπορώ να κόψω, να πω ότι εμείς τα developers έχουμε δωρεάν κώδικα, αλλά ο πελάτης παίρνει μόνο binary. Ναι. Δωρεάν κώδικα. Σαν τι. Ο πελάτης τώρα τι έχει. Μειώνει το κόστος. Ναι. Θα δεις τι βολεύει. Μεταξύ των εταιριών, τι κάνουν. Κάνουν dual license. Και λένε, έχουμε. Θα το δεις λίγο παρακάτω. Σενάριο Δέλτα. Ας πούμε τώρα λοιπόν ότι θέλω να πάρω ήδη υπάρχουν κώδικα που βρίσκεται άφθονο σε όλες τις βιβλιοθήκες, αλλά είναι από διαφορετικές άδειες open source. Και θέλω να συνδυάσω τώρα κώδικα, έτσι. Δηλαδή το ένα είναι GPL, το άλλο είναι LGPL, το άλλο είναι BSD, το άλλο είναι MIT, το άλλο είναι Apache. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εδώ πέρα βρήκα εγώ στην Wikipedia κάποιους πίνακες συμβατότητες αδειών που λέει ότι αυτή η άδεια είναι συμβατή με την άλλη και τα λοιπά. Για να δούμε. Κανονικά σε αυτό το θέμα ρωτάτε δικηγόρο.
που μελετάει τις άδειες και λέει τι γίνεται στην κάθε περίπτωση. Αλλά έτσι πολύ πρόχειρα θα δούμε κάποια πράγματα. Ας πούμε εδώ πέρα έχει στη μία στήλη τα license. Έτσι, Academic Free License, Athero GPL, Apache κτλ. Τον author, το version, την ημερομηνία έκδοσης και αν αυτή, ο κώδικας που θα γίνει με αυτή την άδεια, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη άδεια. Όπου είναι πράσινο εδώ πέρα στην πρώτη τελευταία στήλη, ας πούμε, Ναι, εδώ πέρα είναι, GPL No. Το βλέπεις που δείχνω με το ποντίκι. Η GPL δεν συνδυάζεται με καμία άδεια. Η τελευταία στήλη είναι αν release changes under a different license. Η πρώτη τελευταία στήλη είναι link with code using different license, δηλαδή να συνδέσω κώδικα με διαφορετική άδεια και αυτό που θα βγάλω αν θα μπορεί να έχει άλλη άδεια, διαφορετική άδεια, είναι η τελευταία στήλη. Δηλαδή η GPL τι μας λέει εδώ πέρα, no, δηλαδή δεν μπορείς να συνδέσεις κώδικα με άλλη άδεια και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλη άδεια, θα είναι πάντα GPL. Η LGPL τι λέει. Η LGPL είναι αμέσως πιο κάτω, GNU Lesser General Public License. Λέει, μπορείς να συνδέσεις κώδικα με άλλες άδειες, αλλά το λογισμικό που θα βγάλεις θα είναι LGPL. Είναι no, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις άλλες άδειες. Και το BSD έχει και τα δύο γες. Το BSD έχει και τα δύο γες και λέει, μπορείς να συνδέσεις οτιδήποτε λογισμικό με άλλες άδειες και μπορείς να κάνεις όποια άδεια θέλεις το τελικό προϊόν. Καταλαβαίνετε τώρα τις διαφορές. Η GPL σου λέει δεν συνδέεις λογισμικό εκτός από GPL τίποτα άλλο και GPL παράγεις. Ενώ η BSD σου λέει συνδέεις το οτιδήποτε και παράγεις το οτιδήποτε. Μπορώ πηγαίνω κώδικα BSD. Ναι. Να το συνδέσω, να πάρω κάποιο GPL κώδικα. Μπορείς. Άμα η άδεια είναι dual. Άμα είναι GPL BSD. Υπάρχει περίπτωση που το λογισμικό δεν δίνεται με μόνο μία άδεια, δίνεται με διπλή άδεια. Θα το δεις παρακάτω. Εδώ πέρα, ο δεύτερος πίνακας τι μας λέει. Εάν οι άδειες είναι copyleft, είναι η πρώτη στήλη, και άμα είναι GPL compatible. Εδώ πέρα είναι για να δούμε τα δικαιώματα, δηλαδή ας πούμε η Apache ας πούμε license δεν είναι copyleft. Δεν αφήνει, δηλαδή η GPL ας πούμε είναι copyleft. Σου λέει δεν έχω δικαίωμα, το copyright είναι αποκλειστικά στο έργο το, για να δούμε λίγο. Μπορεί να το τροποποιήσει δηλαδή ο άλλος, δεν κρατάει copyright. Ενώ η Apache σου λέει δεν είναι copyleft. Το copyright το έχει η εταιρεία που το έχει βγάλει. Έτσι. Είναι GPL compatible. Η Apache είναι GPL compatible στη version 3. Εδώ είναι για να δούμε μόνο για GPL κώδικα τι μας βολεύει να πάρουμε ας πούμε. Για να δούμε ένα σενάριο άλλο. Έχω ένα software house και με ενδιαφέρει να βρίσκω δωρεάν και ελεύθερο κώδικα, αλλά να μπορώ να το χρησιμοποιώ με άδεια BSD, ώστε να παράγω ιδιόκτητο λογισμικό. Έτσι. Τι κάνουμε εδώ πέρα, multi-license. Π.χ. βγάζω ένα project GPL BSD. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι είναι το dual license ή multi-license. Μπορώ να το βγάλω όσες άδειες θέλω. GPL, BSD, Meet, Apache, ό,τι θέλω, έτσι. Ναι. MPL. Ναι. Μπορούμε να το βγάλουμε ό,τι άδειες θέλουμε. Δεν μας υποχρεώνει δηλαδή να έχουμε μόνο μία άδεια. Έτσι. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Ο developer ο πρώτος, ο Α, είναι ο copyright holder. Δηλαδή θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Και βγάζει ένα software GPL BSD. Η κοινότητα παίρνει αυτόν τον κώδικα και τον αναπτύσσει μαζί με τον developer. Έτσι. Και δίνει κώδικα, κάνει commit μέσα, γραμμές κώδικα,
GPL. Σαν GPL, έτσι. Τι σημαίνει το multi-license, ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να επιλέξει όποια άδεια θέλει από αυτές που του προσφέρονται. Το κατανοούμε μέχρι εδώ. Δηλαδή, ο developer α, η MySQL ας πούμε, έτσι, δίνει τη MySQL τη βάση δεδομένων σαν, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς το δίνει, είναι dual license, έτσι. Μπορεί να το, μπορεί ας πούμε, το Qt, ναι. Είναι GPL, LGPL. Αναπτύσσεται ο κώδικας, γράφονται, οι developers γράφουν κώδικα GPL, έτσι, και το βάζουν μέσα στο κώδικα του developer α, έτσι. Κάποιος άλλος όμως, και το χρησιμοποιούν ελεύθερα, έτσι, παίρνουν τον κώδικα, τον κάνουν κομπάλι και χρησιμοποιούν το λογισμικό. Κάποιος άλλος όμως θέλει να πάρει ας πούμε τον κώδικα και να τον κλείσει για να πουλήσει ένα διόκτητο λογισμικό. Και χρησιμοποιεί άδεια BSD. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Παίρνει τον κώδικα αυτό του developer α, που είναι και GPL, έτσι, αλλά το χρησιμοποιεί σαν BSD και τον κλείνει. Ναι, αυτό. Δεν είναι το απάντηση στο ερώτημά σου. Από τη στιγμή που είναι GPL BSD. Να ναι. Έχουμε ένα GPL πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο. Όχι, έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα software το οποίο έχει κάποια κομμάτια GPL και κάποια κομμάτια BSD. Κάποια κομμάτια. Είναι dual license. Είναι dual license. Ναι. Όχι, τώρα το άλλο. Ναι. Εδώ μπαίνει το copyright holder. Τι σημαίνει? Δεν είναι ότι κάποια κομμάτια είναι GPL, κάποια κομμάτια είναι BSD. Όχι. Okay. Τι σημαίνει? Το project είναι GPL BSD. Ό,τι δώσεις θα βγει και GPL και BSD. Όλο το software του developer α. Ο τελικός όμως χρήστης, ο developer β ή η κοινότητα θα επιλέξει πώς θα το χρησιμοποιήσει. Η κοινότητα θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει σαν GPL. Για να είναι δωρεάν και όλα ελεύθερα. Ένας developer όμως θα το κλείσει και θα πουλήσει ας πούμε το software, θα πάρει ας πούμε τις βιβλιοθήκες του developer α και θα κάνει δικό του κώδικα και θα το κλείσει για να το πουλήσει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται? Από ένα σημείο γίνεται. Ναι. Μια συγκεκριμένη παίρνει. Ναι, ναι. Δηλαδή η MySQL πουλάει commercial license. Πες ότι η MySQL είναι free και δωρεάν, έτσι, GPL νομίζω, δεν είναι? Δεν το ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, μπορούμε να το πάρουμε, είναι open source τέλος πάντων, έτσι. Μπορούμε να το πάρουμε, χρησιμοποιούμε MySQL. Εγώ όμως, ας πούμε, φτιάχνω ένα πρόγραμμα στη C++ και έχω κάπου ένα implementation, ας πούμε, που δείχνω τα results από ένα πίνακα. Το λογισμικό αυτό όμως εγώ θέλω να το πουλήσω, δεν θέλω να το δώσω GPL. Έτσι, τι κάνω? Παίρνω τη MySQL και της λέω, κυρία MySQL, εταιρεία, θέλω commercial license. Πολύ ωραία, έχουμε dual license, μας λέει η MySQL. Σας δίνω την commercial license. Πληρώνουμε, ξέρω εγώ πόσο πληρώνει, 2.000, 3.000 ο developer β, έτσι. Ο developer β που κάνει την ανάπτυξη διόκτη του κώδικα. Αγοράζει τη license, την commercial, και κλείνει το λογισμικό, το δικό του. Όχι τις βιβλιοθήκες της MySQL, το δικό του. Ο τελικός ο χρήστης δεν ξέρει ότι αυτό έχει γίνει σε MySQL. Βλέπει ας πούμε τα αποτελέσματα μιας βάσης δεδομένων μόνο. Οπότε εδώ πέρα τι γίνεται? Η εταιρεία η α που έχει dual license παίρνει GPL κώδικα και τον κλείνει. Δηλαδή αυτοί που δίνουν GPL κώδικα στην εταιρεία α μπορεί να κλείσει ο κώδικας. Όχι να κλείσει και να τους πετάξει απ' έξω. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει πρόγραμμα που να κλείσει. Και έτσι μπορεί να το πουλήσει για να έχει κέρδος. Ναι. Όταν είναι software καθαρά GPL. Ναι. Είπαμε ότι δεν μπορώ να το κάνω να σου πει δύο. Όχι. Να αλλάξει την άδεια, όχι. Πότε μπορείς μόνο να το κάνεις? Μόνο όποιος έχει το copyright holder. Λοιπόν, αν το πρόγραμμα είναι GPL, έτσι, και σε κάθε commit που γίνεται, το κώδικας που δίνεται, δίνεται με GPL και BSD, αλλά το copyright του κώδικα το έχει ο κάθε ένας που έκανε το commit. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα? Στο GPL δεν μπορείς, ας πούμε, το copyright το έχουν, ας πούμε, μοιρασμένο όλοι όσοι έχουν κάνει commit. Οπότε αυτό δεν κλείνει.
Είναι κοινοτικό project και δεν κλείνει. Όποιος όμως έχει το copyright holder, όποιος είναι copyright holder και κάνει GPL BSD, η MySQL ας πούμε, δεν αφήνει να κάνουν commit άλλοι στον κωδικά της. Και άμα κάνουν commit, χρησιμοποιούν άλλες άδειες, όχι GPL, που γίνεται μεταφορά του copyright. Δηλαδή, σου λέει, θες να κάνεις commit στη MySQL, ωραία, αλλά μόλις κάνεις commit, αυτόματα η άδεια που έχουν επιλέξει στη MySQL σου λέει ότι μεταβιβάζεται το copyright στην εταιρεία. Στην πρώτη, στον developer α. Οπότε, ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει ο developer α. Και ας είναι open source. Όχι GPL, ας είναι open source. Καταλάβετε τώρα τη διαφορά. Θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Εδώ πέρα τώρα, σε αυτή το slide, τι βλέπουμε. Η κοινότητα, GPL, η κοινότητα κάνει ανάπτυξη μαζί με τον developer α και αποφελούνται και οι δύο. Και ο developer α και η κοινότητα. Αν ο developer α που είναι copyright holder και μια ωραία, ένα ωραίο πρωινό λέει παιδιά μέχρι εδώ ήτανε, εγώ το κλείνω το project. Ο copyright holder μπορεί να αλλάξει την άδεια. Και να πει εγώ την είχα GPL BSD, το αλλάζω από εδώ και πέρα. Τι γίνεται. Μέχρι εκείνο το σημείο η κοινότητα παίρνει το έργο GPL, το κάνει ένα fork και το αλλάζει και το συνεχίζει. Και ο copyright holder το κλείνει και το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ο copyright holder. Καταλάβατε. Σε αυτή όμως την περίπτωση, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, η κοινότητα επωφελείται από το project και η εταιρεία, η developer alpha, επωφελείται από την κοινότητα. Έχουν αμφίδρομη σχέση. Έτσι. Η κοινότητα αναπτύσσει ελεύθερα και δωρεάν τον driver, ας πούμε, μαζί με τον developer alpha. Και παίρνει τον driver και το χρησιμοποιεί στα μηχανήματά του ο κάθε χρήστης. Ο developer α έχει ανάπτυξη μαζί με χιλιάδες developer ας πούμε και βγαίνει πιο γρήγορα το προϊόν του. Τι γίνεται, ο developer β, ένα μικρό software house ας πούμε. Μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε. Ο developer α μπορεί να πουλά σαν ιδιόκτητο λογισμικό τον κώδικα με άδεια BSD στον developer β που θέλει να χρησιμοποιήσει τον κώδικα και να μπορεί να τον κλείσει. Οπότε εδώ πέρα το βελάκι είναι μόνο κόκκινο και μόνο προς τη μια κατεύθυνση. Ο developer β μόνο παίρνει από τον developer α και δεν δίνει πίσω στην κοινότητα. Μπορεί όμως να δώσει οικονομικά. Δηλαδή σου λέει εγώ εφόσον έβγαλα λεφτά και το κλείσα το δικό μου το πρόγραμμα και βασίστηκα στη MySQL, δίνω ας πούμε, γίνομαι χορηγός στη MySQL και δίνω κάποια ας πούμε, χρήματα πίσω στον developer α. Και βοηθούνται όλοι δηλαδή με αυτό το σύστημα. Και η κοινότητα και το software house που θέλει να κλείσει τον κώδικα. Ναι. LGPL. Ναι, GPL. Ωραία, ναι. Να το κλείσει. Ναι. Ναι. LGPL. LGPL. Ναι. Εκεί έχουν LGPL. Απλά εγώ εδώ επίκειται σε έβαλα την BSD γιατί η BSD είναι τελείως ελεύθερη, μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Ορίστε. GPL, LGPL. Ναι. Γεια σου. Για να δούμε. Το λογισμικό του Β δεν θα είναι πλέον ελεύθερο, έτσι. Αυτός που το έκλεισε. Αλλά ο Β θα υποφελείται από ένα λογισμικό Α που είναι GPL BSD. Έτσι, δηλαδή εγώ σαν ένα μικρό software house μπορώ να κλείσω το project μου και να το πουλήσω και να υποφελούμαι από ένα GPL ας πούμε project έμεσα γιατί θα είναι multi-license και θα μπορώ να το πουλάω. Εγώ σαν developer β, σαν μικρό software house έκλεισα τον κώδικα και το πουλάω. Χρησιμοποιώ με ένα implementation της MySQL. Έτσι. Το λογισμικό του α θα συνεχίσει κανονικά να αναπτύσσεται σαν ένα ελεύθερο project και ο Β μπορεί να συνδράμει οικονομικά στο έργο στο οποίο βασίζεται δηλαδή να επιστρέφει ένα οικονομικό όφελος πίσω στην κοινότητα open source. Δηλαδή όλοι υποφελούνται από το multi-license. Απλά τι γίνεται, αν μαλώσει η κοινότητα με τον developer α που είναι το multi-license, η κοινότητα κάνει fork. Ναι. Ο Β πρέπει να δώσει χρήματα για να αγοράζει, ναι. Και οικονομική είναι πλέον δωρεά. Ναι, σαν δωρεά ας πούμε. Δώσει ναι. Τώρα εγώ έτσι το είπα, αν θέλει να το δώσει ας πούμε στην κοινότητα, έτσι, σαν δωρεά. Από τη στιγμή που το έχει πληρώσει, εντάξει, έχει δώσει κάποια χρήματα.
Αλλά γιατί να δώσει δωρεά, γιατί στην ουσία ο κώδικας που χρησιμοποιεί ο μικρός, ο developer β, είναι φτιαγμένος και από την κοινότητα. Οπότε σου λέει, μπορώ να δώσω και μια δωρεά να επωφεληθούν όλοι. Έτσι. Τη δε άδεια του έργου α μπορεί να την αλλάξει μόνο ο α που είναι ο copyright holder. Ναι. Θα στηρίξει την εταιρεία α, η οποία θα πληρώσει τους developer για να φτιάξουν το project, να το συνεχίσουν και να το δώσουν πίσω στην κοινότητα. Δηλαδή είναι έμεσο το... Ναι. Ναι. Η κοινότητα από το οικονομικό, από τη δωρεά που θα κάνει ο αυτός που θα το κλείσει, επωφελείται έμεσα. Παίρνει ένα το λογισμικό που το έχει αναπτύξει μια εταιρεία, ας πούμε. Που η εταιρεία για να λειτουργήσει ο Α πρέπει να έχει οικονομικά έσοδα, έτσι. Ναι. Η κοινότητα. GPL. Σκέτο, μόνο. Ναι. 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 Άμα είναι multi license μπορεί να το πάρει και ο Β. Θα σου πω. Το project έχει διπλή άδεια. GPL BSD. Όποιος συνεισφέρει στον κώδικα λέει, παιδιά, εγώ δίνω κώδικα, αλλά εσείς διαλέξτε τι άδεια θέλετε. Καταλάβες. Οπότε ο Β θα πάρει τον κώδικα της κοινότητας, έτσι μέσω του Α, και θα διαλέξει BSD άδεια. Κατευθείαν όχι. Γι' αυτό σου είπα, άμα είναι μόνο GPL, είναι GPL, τελείωσε. Αν όμως είναι GPL και κάτι άλλο, η κοινότητα θα βάλει κώδικα μέσα στο έργο και θα το πάρει ο Β με BSD άδεια. Οπότε μπορώ να πάρω τώρα, ας πούμε, social graph, MySQL. Ναι. Η MySQL είχα διαβάσει κάπου ότι δεν αφήνει να δίνουν κώδικα, να κάνουν commit κώδικα, ας πούμε, και είναι open source, δηλαδή να το παίρνεις, αλλά δεν είναι εταιρεία που μόνη σου το αναπτύσσει. Ή δεν ξέρω άμα έχει μεταβίβαση του copyright. Όλο θέμα γίνεται τι θα γίνει με το copyright. Δηλαδή άμα εγώ βάλω μια γραμμή κώδικα που κάνει μια κανονικοποίηση, ας πούμε, στη βάση και δεν είναι πατέντα αυτό, αλλά είναι ένας σημαντικός κώδικας και το έχω γράψει εγώ και έχω εγώ το copyright του συγκεκριμένου κώδικα, τι γίνεται? Για αυτές τις περιπτώσεις μεταβιβάζουμε copyright στην πρώτη εταιρεία. Ή αν δεν μεταβιβάζεται και είναι GPL, το έχει όλη η κοινότητα. Απλά επειδή είναι και BSD, όποιος θέλει μπορεί να διαλέξει BSD άδεια. Δηλαδή η γέφυρα ότι από GPL περνάμε σε κλειστό λογισμικό είναι με το multi-license. Δηλαδή μπορεί η GPL να γίνεται, η κοινότητα να δίνει GPL κώδικα και να έχει οποιοδήποτε το copyright, έτσι. Αλλά επειδή είναι και BSD, ο τρίτος να το πάρει σαν BSD. Αν όμως γίνει οτιδήποτε και η κοινότητα θέλει να φύγει από αυτό το project, έτσι, από το πρώτο developer α, τι λέει, μέχρι εδώ αυτό το σημείο που είναι το subversion, ας πούμε, η τελευταία έκδοση, κάνουμε ένα fork και ξεκινάμε καινούριο project με GPL, καθαρά. Εμείς το παίρνουμε σαν, δεν λέει διαλέξτε άδεια, το παίρνουμε σαν GPL και το κάνουμε από εδώ και πέρα σκέτο σαν GPL. Δηλαδή κάνει ένα fork και χρησιμοποιεί μόνο την GPL την άδεια. Ναι. Στην περίπτωση δε της GPL BSD, ο developer α, για να έχει πλήρη... Ναι. Ναι. Εφόσον εσύ το παίρνεις σαν GPL... Ναι, και εσύ πώς το χρησιμοποιείς το project που παίρνεις σαν κοινότητα, σαν GPL. Ναι, κάνουμε... Και το copyright είναι σε όλους ως... Αν αυτό, ναι. Αλλάξει. Από τη στιγμή που θα γίνει μόνο GPL δεν αλλάζει. Ναι. Πώς αλλάζει, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Αυτό, ναι, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.
Από τη στιγμή όμως, ναι, άμα είναι GPL πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Αν όμως είναι GPL BSD και το copyright το, και ο άλλος πάρει το, διαλέξει το BSD, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Και ας ήταν GPL ο κώδικας που δίναν οι άλλοι. Καταλάβες. Γιατί διαλέγει άδεια. Το multi-license είναι για να διαλέξεις άδεια. Στην περίπτωση λοιπόν της GPL BSD, ο developer α, για να έχει πλήρη έλεγχο της άδειας, θα πρέπει να συντηρεί μοναδικά αυτό στον κώδικα, είτε να ζητά από κάθε έναν που συμβάλλει τα contribution σε αυτόν γραπτή άδεια που να μεταβιβάζει το copyright, που λέγαμε. Έτσι θα μπορεί να εγκρίνει το λογισμικό και σε δεύτερη άδεια τύπου BSD. Μια τέτοια ενέργεια κάνει αυτόματα η άδεια Apache License version 2, η οποία έχει τις παρακάτω ρήτρες για να λύνονται αυτά τα προβλήματα πριν ακόμη δημιουργηθούν. Δηλαδή, τι λέει, Grant of Copyright License. Διαβάστε λίγο. Subject to the terms and conditions of the license, each contributor hereby grants to you, σε αυτό που έχει δηλαδή το project, a perpetual worldwide non-exclusive, no charge, royalty free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare derivative works of publicly display, publicly perform, sub-license and distribute the work and such derivative works in source of object form. Δηλαδή τι λέει εδώ πέρα. Κάθε contribute, κάθε ένας που συμβάλλει στο έργο μεταβιβάζει το copyright στο, σε αυτόν που έχει αρχικά, που είναι copyright holder. Ποιος, δηλαδή λέει, copyright holder της MySQL είναι η εταιρεία MySQL. Όσοι συμβάλλουν μεταβιβάζεται το copyright. Οπότε δεν μπορεί με, αυτό δεν γίνεται για να μην πάρει μετά στον καθένα και πει συμφωνείς να αλλάξουμε την άδεια, συμφωνείς να αλλάξουμε την άδεια κτλ. Ένας άλλος όρος είναι submission of contributions. Unless you explicitly state otherwise, any contribution intentionally submitted for inclusion in the work by you to the licensor shall be under the terms of the conditions of this license, without any additional terms of or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with licensors regarding such contributions. Και αυτό είναι ο όρος που λέει ότι τα submission των contribution γίνονται με αυτή την άδεια που προηγούμενος τι έλεγε, ότι μεταβιβάζεται το copyright. Οπότε και άλλη άδεια να χρησιμοποιήσεις, τα copyright θα μεταβιβάζονται. Δεν θα είναι GPL που θα είναι εκείνα, θα είναι ο καθένας με το δικό του copyright. Δηλαδή τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με την υποβολή κώδικα contribution γίνεται αυτόματα και η μεταβίβαση του copyright. Σε αυτό το επιχειρησιακό μοντέλο, ο Α μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του κώδικα, ώστε να μεταφέρει κομμάτια του κώδικα σε άλλες άδειες όπως η BSD. Ο developer Β, Γ, Δ, ας πούμε, θα μπορούν να λαμβάνουν στην ουσία κώδικα open source που έχει επιτραπεί να εκδοθεί με άδεια BSD και να μπορούν να τον κάνουν ό,τι θέλουν μέσω του Α, που αποτελεί τη γέφυρα GPL BSD. Βέβαια, μιας και ο κώδικας είναι και σε GPL, δεν αποκλείεται τίποτα μια ωραία πρωία να γίνει ένα fork και να αναπτυχθεί χωριστά ένα παρόμοιο έργο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε με το Open Office, που η Oracle είχε διαφωνίες με την κοινότητα, κάνανε ένα fork και από εκεί που ήταν και commercial και open source, η κοινότητα το ανέπτυξε μετά συνέχεια μόνη της σαν open source. Όποιος συνεισφέρει σε ένα έργο με αρχεία πολλαπλών αδειών, ο κώδικας που συνεισφέρει δίνεται για όλες τις πολλαπλές άδειες και όχι μόνο για μία από αυτές. Δηλαδή, όποιος συνεισφέρει σε ένα έργο GPL BSD, τα contributions είναι πάντοτε και για τις δύο άδειες, οι οποίες αναγράφονται στην αρχή του κάθε αρχείου. Δηλαδή, αν βάλει ένας από την κοινότητα που αναπτύχθηκε κώδικα GPL και πει εγώ δίνω αυτή τη γραμμή κώδικα στο έργο, θα ισχύει και για τον BSD. Και θα γίνει και BSD. Οπότε όταν ο άλλος θα το πάρει σαν BSD μπορεί να το κλείσει. Και ο άλλος το πήγε να το αναπτύξει με GPL. Αλλά είπαμε, δεν είναι κάτι κακό αυτό, γιατί όλοι υποφελούνται από αυτό το πράγμα. Όταν συνεργάζονται δηλαδή και υπάρχει αυτός ο κύκλος, όλοι υποφελούνται. Όταν θέλει τώρα η κοινότητα να φύγει μόνη της, μπορεί όποτε θέλει να το κάνει και να φύγει. Να κάνει ένα fork και να φύγει δηλαδή.
Όμως, όποιος χρησιμοποιεί το έργο για να παράγει άλλα έργα, μπορεί να επιλέξει άδεια. Δηλαδή, ένα μικρό software house που θέλει να το κλείσει. Έτσι, από ένα έργο GPL BSD μπορούν να βγουν τόσο παράγωγα GPL όσο και BSD. Ή διώκει το λογισμικό, όποιος επιλέξει το BSD. Δηλαδή, σε αυτό το σενάριο με τις πολλαπλές άδειες, ο developer Α αναπτύσσει το όλο project με πολλαπλές άδειες και ο developer Β που είναι ο μικρός επωφελείται και το κλείνει από, όλο, από το multi-license. Δηλαδή όλο το σκηνικό γίνεται για το developer Β που θέλει να το κλείσει και να το πουλήσει. Δηλαδή αν εγώ να αφήσω ένα software, το κάνω under GPL BSD, μπορώ στον Α να το δώσω ως GPL. Θα επιλέξει αυτός πώς θα το πάρει. Θα επιλέξει αυτός. Ναι. Και μετά να χρησιμοποιήσω όπως λέει GPL. Ναι. Και στο Β που θέλει να το κλείσει. Στο Β θα το δώσω στο BSD. Ναι. Και σε έναν άλλο θα το δώσω στο BSD. Και σε έναν άλλο να το κάνω πρόσφατα, ας πούμε. Εσύ το δίνεις σαν GPL BSD. Και αυτός λέει, εγώ πήρα αυτό το project GPL BSD, αλλά χρησιμοποιώ σαν BSD. Το ίδιο source code. Το ίδιο source code. Ή το πήρα σαν GPL BSD, αλλά το χρησιμοποιώ σαν GPL. Δηλαδή σου λέει, επέλεξε πώς θες να το χρησιμοποιήσεις. Αυτός που θα επιλέξει GPL θα το έχει ανοιχτό. Αυτός που θα επιλέξει BSD θα μπορεί να το κλείσει και να το πουλήσει. Αυτό γίνεται. Συνήθως δεν το κλείνει όλο το project, δηλαδή δεν παίρνει κάποιος όλο τη MySQL και λέει εγώ πουλάω MySQL ας πούμε, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί η MySQL είναι open source. Τι κάνει. Όχι, το GPL. Ναι. Σε αυτό το GPL, η κοινότητα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να το δει το GPL πάνω στο GPL. Απευθείας δουλεύει. Από όχι, αυτό είναι το κλασίσιο. Ναι, δουλεύει απευθείας πάνω. Και δίνει κώδικα. Και παίρνει κώδικα. Και παίρνει δηλαδή το προϊόν. Αλλά δηλαδή η κοινότητα παίρνει το GPL, γιατί το χρησιμοποιεί το GPL. Όχι GPL, ναι. Αυτό... Άλλο... Όχι. Αυτό δεν σου είπα. Η κοινότητα το παίρνει σαν GPL και αυτός που θέλει να το κλείσει το παίρνει και το πουλάει. Αυτό κάνει το multi-license. Επιλέγεις ποια άδεια θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Α, μισό λεπτό. Όσοι λοιπόν βλέπουν επαγγελματικά το κίνημα open source, θα πρέπει να βγάζουν, λέω εγώ ίσως, θα έπρεπε να βγάζουν το λογισμικό τους με πιο πολλές άδειες, ας πούμε GPL, Apache, 2 BSD, έτσι, ανάλογα τι συμφέρει τον καθένα. Τώρα, για να δούμε κάτι που λέγεται ως Single Vendor Commercial Open Source Software Projects. Τι είναι αυτό? Είναι ανοιχτά προγράμματα λογισμικού, που ανήκουν σε μια μόνο επιχείρηση και από αυτά προκύπτει άμεση σημαντική ροή εσόδων. Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν λογισμικό υπό πολλαπλές άδειες. Είναι ένας single vendor, έτσι, η MySQL ας πούμε, που κάνει commercial open source software. Δηλαδή έχει open source και μπορεί και το πουλάει. Εντάξει. Είναι το dual license δηλαδή που λέγαμε. Είναι εταιρείες που δουλεύουν dual license. Ποιες είναι αυτές, ας πούμε, MySQL, SugarCRM, Jaspersoft, Alfresco. Αυτές οι εταιρείες είναι multi-license και κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν open source και από το open source μεταβαίνουν στο commercial. Το λογισμικό χωρίζεται στο κοινοτικό open source, το GPL ας πούμε που λέγαμε προηγουμένως, που είναι η κοινότητα ή νομικό πρόσωπο το οποίο καρπώνεται το όφελος. Τα έσοδα πώς πηγαίνουν εδώ πέρα, είναι από κρατικές επιχορηγήσεις, δευτερεύοντα προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτή την εταιρεία. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να μοιράζονται τα έσοδα υπό το καθεστώς μη κερδοσκοπικών ναυτικών εταιριών, ως μισθή εργασία στην εταιρεία. Δηλαδή κάνουμε εμείς μια εταιρεία, έχουμε ένα multi-license project, παίρνουμε επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναπτύσσουμε και μπορούμε και το πουλάμε και όλα σαν commercial σε όσους θέλουν να το κλείσουν. Αυτό γίνεται δηλαδή. Είναι μια εταιρεία που κάνει αυτό το πράγμα. Multi-license και λειτουργεί υπό αυτό το καθεστώς. Επιχορηγήσεις υπάρχουν ακόμα? Δεν το ξέρω αυτό. Ας πούμε, τι μπορείς να βγάλεις τέτοιο? Linux Operating System, Apache Web Server, PostgreSQL, Database. Ο έλεγχος του κάθε project εδώ γίνεται με την ιδιοκτησία του copyright του κώδικα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το copyright holder.
Συνήθως όσα έργα ΛΑΚΑ έχουν γίνει με μη κερδοσκοπικές εταιρείες, το copyright το έχει η μη κερδοσκοπική εταιρεία και όχι πρόσωπα, δηλαδή όχι σαν GPL. Το έχει η μη κερδοσκοπική εταιρεία και μεταβιβάζει το κώδικα. Λέει, εγώ που έδωσα contribution, ο κώδικας πηγαίνει στην εταιρεία. Και χρησιμοποιούν Apache, ας πούμε, license για να το κάνουν αυτό. Τέτοια παραδείγματα είναι το Apache Software Foundation ή το Eclipse Foundation. Έτσι. Που μεταβιβάζουν το copyright. Γενικά όλα τα foundation είναι τέτοιες εταιρείες. Ιδρύματα. Σαν foundation ιδρύματα το λένε στο εξωτερικό, αλλά εμείς ας πούμε εδώ πέρα το υλοποιούσαμε σαν μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Τώρα, αυτό ήταν το open source κομμάτι. Δηλαδή να είμαστε εμείς εδώ πέρα και να είναι κοινότητα open source και να κάνουμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Η εταιρεία τώρα που θα είναι, που θα τα πουλάει, εμπορικό open source. Το εμπορικό open source, σε αντίθεση με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που ανήκει σε ένα νέο νομικό πρόσωπο, όπως μια επιχείρηση με σκοπό να απορρέουν έσοδα από το λογισμικό, πουλώντας το λογισμικό αυτό με εμπορικές άδειες. Έτσι. Το copyright, εδώ το έχει πλήρως ιδιοκτήτρια εταιρεία που συνήθως δεν δέχεται κώδικα από contributors ή αν δέχεται έχει άδεια που μεταβιβάζει το copyright στην εταιρεία. Επίσης εδώ υπάρχει λεγόμενη πνευματική ιδιοκτησία όπως πατέντες και εμπορικά σήματα. Δηλαδή η Apache μέσα η άδεια λέει ότι μπορεί ας πούμε να χρησιμοποιήσω μια πατέντα. Εκτός από δηλαδή κλειστό λογισμικό να χρησιμοποιήσω μια πατέντα. Ενώ το GPL δεν σε επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις πατέντες. Έτσι. Ή η πνευματική ιδιοκτησία. Π.χ. έχω το λογότυπο του Blender. Το λογότυπο του Blender είναι branding. Δηλαδή πνευματική ιδιοκτησία που το εμπορεύεται. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Άμα έχεις άδεια που σου λέει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, το χρησιμοποιείς. Η διαφορά του εμπορικού open source με το διόκτητο λογισμικό είναι ότι οι εταιρείες εδώ πουλάνε το πηγαίο κώδικα σαν αγαθό και όχι μόνο τα binaries. Δηλαδή δεν εμπορεύονται κώδικα. Η πώληση κώδικα συμφέρει μικρότερους developers που θέλουν βιβλιοθήκες για να κατασκευάσουν κλειστό λογισμικό για ιδιωτικό software. Δηλαδή ο developer β. Αγοράζει κώδικα από τη MySQL και κάνει μια εφαρμογή. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Οι εταιρείες αυτές τι πουλάνε ας πούμε συνήθως. Υπάρχουν μερικοί όροι, αυτούς τους όρους τους βρήκα από το ίντερνετ. Για να δούμε. Core product λέει, βασικό προϊόν. Ορισμένοι πελάτες πληρώνουν για το λογισμικό, απλά επειδή δεν μπορούν να δεχθούν μια open source άδεια. Έτσι το θέλει ο πελάτης. Σου λέει, open source εγώ δεν το θέλω, θέλω να πληρώσω. Και θέλω ας πούμε τι να γίνεται. Κυρίως αυτό είναι για νομικούς λόγους. Για παράδειγμα, εταιρείες μπορούν να πληρώνουν για εμπορική άδεια για να λάβουν πιστοποίηση ή αποζημίωση ή να ενσωματώσουν το λογισμικό στα προϊόντα τους χωρίς να έχουν τη δική τους πινελιά κώδικα στον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή, σου λέει εγώ σαν τελικός ας πούμε αποδέκτης δεν με ενδιαφέρει να κάνω... Είμαι απλώς χρήστη, θέλω μια commercial άδεια για να το χρησιμοποιήσω. Και θέλω αποζημίωση ας πούμε άμα δεν δουλεύει καλά το software. Η GPL δεν δίνει αποζημίωση, λέει είναι ο warranty, έτσι. Εδώ πέρα, με τα dual license, μπορείς να, η εταιρεία να, που θα το κλείσει να πει εγώ δίνω και αποζημίωση άμα το software δεν λειτουργεί σωστά. Αυτά δηλαδή τα λέω για να δείτε σαν προοπτικές του developer β που χρησιμοποιεί το dual license τι μπορεί να κάνει. Γιατί με την GPL συνήθως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι όλα free και δεν υπάρχει εγγύηση. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει και εγγύηση άμα θέλεις. Whole product. Ολόκληρο το προϊόν. Πολλά έργα LAC διαθέτουν λογισμικό χωρίς άλλα βοηθητικά εργαλεία όπως εγκαταστάτες ή συνοδευτικό λογισμικό. Οι εμπορικές άδειες, το multi-license δηλαδή, που κλείνει την άδεια, το εμπορικό κομμάτι, παίρνουν τα τέτοια έργα LAC και παρέχουν στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο προϊόν, δηλαδή έναν installer. Έτσι, να κάνει εγκατάσταση στο πρόγραμμα. Όχι για να το κατεβάσει και να το κάνει build, έτοιμο. Όπως τα Windows, εγκαταστάτης. Είναι αυτά που πουλάνε δηλαδή, ο developer β, αυτά τα πράγματα θα πουλήσει. Το core product, το whole product, το operation comfort, επιχειρησιακή άνεση. Οι πελάτες θέλουν επίσης να εξασφαλίσουν ότι το λογισμικό πληρεί αξιόπιστα το καθήκον του. Έτσι μπορούν να αγοράζουν τηλεφωνική ή τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες εγγραφή σε διορθώσεις σφαλμάτων ή παρακολούθηση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Έτσι. Consulting services, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Τέλος, οι πελάτες μπορεί να θέλουν να πληρώσουν για την κατάθεση, training, έτσι, για τεκμηρίωση, documentation και για υπηρεσίες υλοποίησης. Δηλαδή, υπηρεσίες υλοποίησης ότι, ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το είχα βάλει αυτό, ας το αφήσουμε. Δηλαδή, training, ας πούμε, σου λέει, μου δίνεις το προϊόν, θέλω να με εκπαιδεύεις, Blender, ας πούμε, να κάνω σεμινάρια Blender, έτσι. Το Blender, ας πούμε, πέρα από ότι το δίνει ελεύθερα, διοργανώνει τέτοια πράγματα που από αυτά βγάζει λεφτά. Για να δούμε κάτι άλλο. Αλληλεπίδραση εμπορικής εταιρείας με κοινότητα τώρα. Κάθε εμπορική εταιρεία open source χρειάζεται και βασίζεται σε μια κοινότητα. Όσο πιο αυτόνομη και αυτοξυπηρετούμενη είναι μια κοινότητα open source, τόσο μικρότερο είναι το κόστος για την εμπορική εταιρεία. Δηλαδή στείνει όλο το project με forums, με mailing list, με όλα αυτά, τα παρέχει όλα δωρεάν και βάζει κάποιους admins μόνο με ελάχιστο κόστος να διατηρεί όλο αυτό όλη αυτή την ιστορία, ώστε η κοινότητα να λειτουργεί και να δίνει τον κώδικα. Να μην ασχολείται δηλαδή με developers, εσύ έκανες αυτό, κάνε τώρα το άλλο κτλ. Μόνη της αυτόνομη κοινότητα. Η κοινότητα χωρίζεται τώρα σε users και developers, που δίνουν πολύτιμο feedback στην εμπορική εταιρεία. Έτσι. Η Red Hat, ας πούμε, είναι μια εμπορική εταιρεία. Ο πραγματικός σκοπός τώρα της εμπορικής εταιρείας, open source, εμπορική εταιρεία open source τώρα, έτσι, η Red Hat, ας πούμε, έχει επιτευχθεί πότε, όταν μπορέσει και έχει μετατρέψει τον απλό χρήστη σε πελάτη. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Τι γίνεται. Ο χρήστης ο απλός τι κάνει. Κάνει πρώτα download. Install. Use. Το χρησιμοποιεί. Μετά κάνει lead. Το lead είναι, για να δούμε λίγο, είναι η ανάλυση που κάνει η εταιρεία ποιοι χρήστες είναι υποψήφιοι πελάτες. Και στη συνέχεια κάνει prospect. Δηλαδή, στη συνέχεια έρχεται η εταιρεία σε επαφή με τους υποψήφιους πελάτες. Ή οι πελάτες συνήθως έρχονται σε επαφή με την εταιρεία πρώτη και ενημερώνονται για τις προοπτικές του project. Και λένε, εμείς τώρα θέλουμε να το αγοράσουμε αυτό. Έτσι. Δηλαδή ο πελάτης, αυτό το διάγραμμα τι ήτανε. Στο commercial software ναι, ναι. Σε αντιστοιχεία στο εμπορικό κομμάτι, στο διόκτητο λογισμικό, αυτή η ιστορία γινόταν με το freeware. Δηλαδή έδινε ο άλλος freeware, το δοκίμαζε ο άλλος, αλλά είχε μόνο binaries. Εδώ σου δίνει όλο το κώδικα. Κώδικα λογισμικό να το χρησιμοποιήσεις, να περάσεις από όλες τις διαδικασίες και τέλος, αν ενδιαφέρεσαι, να το αγοράσεις. Τελικώς, αν το έργο ΕΛΑΚ ξεφέρει στον πελάτη, αφού έχει γνωρίσει το πώς λειτουργεί το μοντέλο επιχειρηματικότητας του ΕΛΑΚ, αποφασίζει να αγοράσει το προϊόν, λαμβάνοντας όλα τα εμπορικά ωφέλη, αυτά που είδαμε, core product, whole product, operation comfort και consulting services. Και τότε η εταιρεία έχει καταφέρει, αντί να χρησιμοποιούσε τη μέθοδο freeware ή shareware, χρησιμοποιεί τη μέθοδο open source και έχει κάνει πελάτη. Λοιπόν, άλλα επιχειρησιακά μοντέλα να δούμε. Support sellers model. Εδώ η κερδοφορία προέρχεται από media distribution, branding, training, consulting, custom development και από τη μετέπειτα υποστήριξη των πωλήσεων. Δηλαδή, media distribution, δίνω CD, έτσι, πουλάω CD, branding, έχω λογότυπο και είμαι το Blender, ας πούμε, και κάνω branding, το λογότυπό μου, ας πούμε. Άμα θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, πληρώνεις. Training, εκπαιδεύω, έτσι, εκπαιδεύω, ας πούμε, να σου μάθω Blender, εκπαιδεύω, ξέρω εγώ, να σου μάθω PHP, τέτοια πράγματα. Consulting, σε συμβουλεύω πώς να φτιάξεις τον κώδικα, υπάρχουν εταιρείες σύμβουλοι. Σύμβουλοι εταιρεών, έτσι, οι οποίες τι είναι, στελεχώνονται από ανθρώπους που είναι IT και τους φωνάζουν οι εταιρείες και τους λένε εδώ πέρα πώς να κάνω το κώδικα, πώς να κάνω το ένα, πώς να κάνω το άλλο. Αυτό είναι το consulting. Και το custom development, που απλά εσύ κάνεις το development. Και το support, έτσι. Ας πούμε, τέτοιες εταιρείες που είναι, ας πούμε, support sellers model είναι Cygnus Solutions, Red Hat Software, Caldera Software. Loss Leader Model. Για να το δούμε αυτό. Το μοντέλο αυτό είναι ανταγωνιστικό εναντί του ιδιόκτητου λογισμικού. Εδώ το ελεύθερο λογισμικό δίνεται δωρεάν αντί ενός επώνυμου ιδιόκτητου με την προοπτική ο χρήστης να αγοράσει παρεμφερή προϊόντα.
Σε αυτό το μοντέλο βασίστηκε ο Netscape Communicator. Δηλαδή έδινε freedom browser και open source, έτσι, και προσπαθούσε να πουλήσει παρεμφερή προϊόντα. Widget frosting. Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε εταιρείες υλικού που υποστηρίζουν έργα ELAC για embedded συστήματα στις συσκευές τους. Οι εταιρείες αυτές μειώνουν το κόστος firmware και υποστηρίζουν το ELAC. Δηλαδή, έχω μια συσκευή που είναι embedded σύστημα, παίρνω open source κώδικα, το βάζω εγώ μέσα στο embedded το σύστημα, συμβάλλω στον κώδικα του open source και πουλάω το σύστημα, τη συσκευή, το tablet ας πούμε, το έτσι, embedded συστήματα, το ας πούμε ένα μικρό Linux server που είναι media player, ας πούμε, για την τηλεόραση, να παίρνει DVD, MP3 και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι embedded συστήματα. Ναι. Άλλες επιχειρήσεις, accessorizing. Στην περίπτωση αυτή πολλούνται προϊόντα σχετικά με έργα ELAC, όπως μπλουζάκια, στυλό, αυτοκόλλητα, τσάντες κτλ. Service enabler. Στην περίπτωση αυτή πολλούνται υπηρεσίες, όπως έτοιμα virtual machines για dedicated servers, υπηρεσίες web όπως φιλοξενία και κατασκευή ιστοσελίδων. Έτσι δηλαδή, έχω ας πούμε το virtual box. Φτιάχνω ένα ολόκληρο VirtualBox σε έτοιμο, ξέρω εγώ, Ubuntu και τα λοιπά, όλα server και όλα έτοιμα και το βάζω, ας πούμε, σε ένα server και φτιάχνω και μια ιστοσελίδα και το πουλάω αυτό. Δηλαδή, αντί να αγοράζω το dedicated server, αγοράζω το VirtualBox ολόκληρο. Έτσι. Το VirtualBox όμως έχει βασιστεί σε ολόκληρο software open source. Δηλαδή, η εταιρεία έχει, το πουλάει κάτι που έχει χρησιμοποιήσει σαν open source. Το brand licensing. Στο brand licensing, το μοντέλο μιας εταιρείας δεν καθιστά ως προϊόν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά διατηρεί το δικαίωμα για τα εμπορικά σήματα των προϊόντων της και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρεώνει άλλες εταιρείες για το δικαίωμα χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων για τη δημιουργία παράγωγων προϊόντων που διανέμονται με την ίδια ακριβώς μάρκα και όνομα. Τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, είναι το Blender MySQL. Δηλαδή, δεν μπορείς συναπείς να βάλεις λογότυπο MySQL. Έκανα ένα λογισμικό σαν developer, ας πούμε, έστω αγόρασα το license και βάζω, είναι MySQL, έχει MySQL, απογορεύεται, δεν μπορεί να πάρει το λογότυπο, είναι το brand license εδώ πέρα, αυτό ακριβώς γίνεται, χρεώνουν δηλαδή για τα λογότυπα. Software franchising, εδώ γίνεται συνδυασμός του brand license και του support seller. Και το τελευταίο, certification training. Εδώ πέρα γίνεται, ας πούμε, είναι εταιρείες που οι οποίες είναι εκπαιδευτικά κέντρα και μαθαίνει κάποιος, ας πούμε, τεχνολογία open source. Π.χ. θέλω, ας πούμε, να μάθω PHP. Έτσι, αν υπήρχε πιστοποίηση PHP, θα πήγαινα να την έπαιρνα. Ή θέλω, ας πούμε, πιστοποίηση, ας πούμε, τι υπάρχει, το LPI, έτσι. Θέλω πιστοποίηση Linux. Ή άμα υπάρχει πιστοποίηση QT, ας πούμε, έτσι, τέτοια. Certification πάνω σε τεχνολογίες open source. Μπορεί κάποιος να στήσει δηλαδή μια επιχείρηση για να δίνει certifications, εφόσον βέβαια συνοηθεί και με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, έτσι. QT, ξέρω εγώ, MySQL, Apache. Δηλαδή, πώς θα σας φαινόταν, αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, να υπάρχουν, ας πούμε, certifications για Apache, έτσι, MySQL, PHP. Να πηγαίνει ο άλλος και να λέει, εγώ ξέρω PHP, ξέρω MySQL, ξέρω Blender, ξέρω, έτσι, τέτοια πράγματα. Είναι μια επιχείρηση μόνο το όλο αυτό. Τέλος, το Open Core. Το Open Core το άφησα το τελευταίο, γιατί είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Εδώ πέρα τι γίνεται. Το Open Core είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο που μια εταιρεία παίρνει open source κώδικα και χρησιμοποιεί τη μέθοδο των plugins ή των add-ons για να βάζει κλειστό κώδικα. Ναι. Αλλά δεν φορτώνει κώδικα μέσα στη βιβλιοθήκη. Δεν φορτώνει δηλαδή στον κώδικα της βιβλιοθήκη. Δεν είναι LGPL. Λέει, plugin του Firefox, ας πούμε. Το Firefox είναι open source, έτσι. Αλλά εγώ άμα φτιάξω ένα plugin, μπορώ να είναι, το plugin μου να είναι κλειστού κώδικα. Και εγώ, ας πούμε, να πουλάω, να λέω, άμα θέλεις να πάρεις το plugin, πληρώνεις, ας πούμε, 5 ευρώ. 1 ευρώ, ας πούμε, οτιδήποτε. Εδώ τι γίνεται, συνδυασμός. Σε binary format είναι αυτό τώρα, έτσι, το plugin δεν ξέρω, XPI είναι, αλλά δεν ξέρω σε τι format είναι. Μπορείς να το κάνεις στη C++, ας πούμε, να φορτώνεις τα γραφικά ενός παιχνιδιού. Δηλαδή, να δίνεις το game engine, έτσι, όλο σε C++ open source, αλλά τα μοντέλα του Blender και όλα αυτά, να τα φορτώνεις δυναμικά
και να τα πουλάς ξεχωριστά. Στην ουσία τι γίνεται εδώ πέρα, άμα κάποιος θέλει να φτιάξει ένα παιχνίδι, έτσι, τι γίνεται. Παίρνει σαν developer το game engine, αλλά δεν παίρνει τα γραφικά. Ο τελικός χρήστης για να το χρησιμοποιήσει πρέπει να, να τα αγοράσει τα γραφικά. Οπότε του τελικού χρήστη του λες, σου δίνω το λογισμικό open source δωρεάν, αλλά θα πάρεις, θα κατεβάσεις τα μοντέλα, ας πούμε, τα γραφικά. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ετοιμάζουν ένα λογισμικό για επαγγελματίες επεξεργασίες βίντεο, κάπως έτσι θα έχει την πλατφόρμα, η οποία περιέχει μόνο ένα linear editing, video editing, και ανάλογο, μπράβο, ακριβώς, ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο εκάστοτε επαγγελματίας, πηγαίνει στην ιστοσελίδα, λέει αυτό που χρειάζεται, κάνει $20, ωραία, το κατεβάζω. Ναι. Ναι, αυτό είναι το open core. Δηλαδή, άλλο open core project εγώ που βρήκα σαν IDE, C++, είναι το CodeLite. Γιατί λέγεται open core? Γιατί ο πυρήνας του είναι open και τα plugins είναι κλειστό. Αυτό γίνεται. Ναι. Ναι. Ό,τι βάζεις μπορεί να το αγοράσει να είναι κλειστό. Τώρα το open core, αν και βολεύει σαν business model, έτσι σαν open source business model, πολλοί δεν το θεωρούν open source, γιατί σου λέει τώρα μπαίνει κλειστός κώδικας σαν plugin και δεν το θέλουμε κτλ. Δηλαδή είναι ένα φιλεγόμενο θέμα που οι πολλοί ιδεολόγοι δεν το θέλουν, οι πολλοί επιχειρηματίες το θέλουν με τις μπάτες, ας πούμε. Γιατί σου λέει, ας πούμε στο παιχνίδι, έτσι, θέλουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Κάνουμε το game editing open source και GPL, το δίνουμε, το ανεβάζουμε, έτσι. Αλλά ό,τι γραφικό έχει δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, πρέπει να το αγοράσεις. Οπότε σου πουλάω το παιχνίδι στην ουσία. Αλλά ο κώδικας μπορεί να είναι GPL, να το φτιάχνουν πολλοί. Αυτό λέω, ένα κεντρικό project open source και γύρω από το core project υπάρχουν add-ons, plugins κτλ. Κλειστού κώδικα. Π.χ. Firefox είναι add-ons. CodeLite είναι συμπλαγγίνς. GPL Game Engines είναι διόχτυα γραφικά. Αυτά ήταν, αυτή ήταν η παρουσίαση. Πιστεύω να κάλυψα όλο το εύρος. Πιστεύω να κάλυψα όλο το εύρος των business models, έτσι. Ευχαριστούμε και τον Στάθη Ιωσηφίδη για τις διορθώσεις που έκανε σε μερικά πράγματα στην αφίσα που είχαμε ανεβάσει, το ομιλόν και το ομιλητή.